Χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική αγωγή και πρόνοια, βρισκόμαστε αγωνιστικά στο πλευρό σας, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας και όχι στις φιέστες της κυβέρνησης και των επίσημων φορέων του γονεϊκού και αναπηρικού κινήματος, γιατί βιώνουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μην πραγματώνονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και των χρονίων πασχόντων. Όταν εκπαιδεύονται, υποστηρίζονται, φροντίζονται σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς τα απαραίτητα υλικά και μέσα, από ελάχιστο προσωπικό, που χάρη στο φιλότιμό του παρέχονται ουσιαστικά αυτές οι υπηρεσίες. Προσωπικό ευέλικτο, χωρίς σύμβαση, διαλύματα, πολλές φορές για μήνες απλήρωτο. Έχουμε φτάσει και τους 18 μήνες απλήρωτοι στους χώρους αυτούς. Είναι υποκρισία να μιλάνε για δικαιώματα, όταν οι άνθρωποι με αναπηρία και οι χρόνιοι πάσχοντες δεν έχουν τις θεραπείες τους, δεν μπορούν να κάνουν την αποκατάσταση που πρέπει, δεν φροντίζονται, δεν υποστηρίζονται. Μερικοί για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γιατί αυτό έχουν ανάγκη, όπως επιτάσσει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όταν δίνουν κονδύλια για το φαίνεστε, για να δείξουν ότι απορροφούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί αυτά γίνονται ακριβώς ληξιπρόθεσμα, με ημερομηνία λήξης δηλαδή. Την ίδια στιγμή τα παιδιά με αυτισμό ακροβατούν σε περβάσια, γιατί το προσωπικό για τη φροντίδα τους δεν επαρκεί. Χρειάζεται πολλές φορές ένα προς ένα αντιμετώπιση. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα προς πέντε και ένα προς δέκα. Όταν υπομετακίζονται με κίνδυνο τη ζωή τους, όπως σήμερα και αυτό το λόγο που βρισκόμαστε εδώ, τα παιδιά που έχουν αυτή την ανάγκη, χάνοντας τα μαθήματά τους, χάνοντας το σχολείο τους. Η πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής και όλων των προηγούμενων, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόβει κονδύλια, πρημοδοτεί την επιχειρηματική δράση, πρημοδοτεί την κοινωνία των πολιτών, τους φιλάνθρωπους, τις ΜΚΟ, για να δώσουν ζεστό χρήμα στην πράσινη ανάπτυξη, στην ψηφιακή, στις πολεμικές δαπάνες με δύο πολέμους στο πλάι μας να μας απειλούνε, αφήνοντας ζωτικές ανάγκες ακάλυπτες. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο για να τους βάζουμε φρένο, να παίρνουμε ανάσες, για να διεκδικούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες τους σε δημόσια, δωρεάν, παιδεία, υγεία, πρόνοια, φροντίδα, υποστήριξη σε όλη την πορεία της ζωής τους. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται υποστήριξη σε όλη την πορεία της ζωής τους. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ στο πλευρό σας, διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλάι σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.